Γεια σας, καλησπέρα. Συνεχίζουμε τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από το 12ο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας, που πραγματοποιούνται από έμπειρα στελέχη της αγοράς, μεταδίδοντάς μας χρήσιμες γνώσεις. Σε αυτή την παρουσίαση θα εστιάσουμε στον χώρο του gaming, ένα τομέα πολλών δισεκατομμυρίων που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στον οποίο βλέπουμε πως τα τελευταία χρόνια αυξάνονται και ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Είμαι ο Χρήστος Ξακάς, δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης του επιχειρό.gr και έχω τιμή να καλωσορίσω τον κύριο Μάνο Μοσχούς, Chief Technology Officer της Absorba Games. Ο τίτλος της παρουσίασής του είναι IT θέση εργασίας σε μια εταιρεία στον χώρο του gaming, ποια η καθημερινότητα και τα skills που απαιτούνται. Υπενθυμίζω πως μέσα από την πλατφόρμα panorama.liveon.tech μπορείτε να μας αφήνετε τις δικές σας ερωτήσεις, τις οποίες στον χρόνο που θα μας μείνει προς το τέλος θα δούμε. Κύριε Μοσχούς, για τα επόμενα 15-20 λεπτά, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή, όπως επίσης και για την πρόσκληση. Είναι νομίζω η τρίτη φορά που συμμετέχω στο Πανόραμα και θεωρώ είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη προσπάθεια, οπότε αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους οργανωτές, αλλά και στον κύριο Λαδόπουλο που με έχει προσκαλέσει. Όπως είπατε και νωρίτερα, είμαι ο Μάνος Μοσχούς, είμαι τεχνικός διευθυντής και συνιδρυτής της Absorba Games, που είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του gaming. Στην ουσία φτιάχνουμε παιχνίδια, συγκεκριμένα καζίνο παιχνίδια για κινητά τηλέφωνα. Η εταιρεία μας, έτσι λίγα λόγια να πω για την εταιρεία μας, ξεκίνησε, ιδρύθηκε περίπου το 2010 σαν μια νεοφυής επιχείρηση, σαν μια startup από εμένα, τον Δημήτρη τον Τσίγκο και τον Άντριου Χιούς. Έτσι, θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά τυχεροί όσο αφορά το timing. Ξεκινήσαμε σε μία περίοδο όπου μόλις είχαν πρωτοεμφανιστεί τα smartphones, οπότε ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε παιχνίδια για smartphones, συγκεκριμένα table casino παιχνίδια. Τώρα το πώς προέκυψε ήταν καθαρά αποτύχη. Γενικά η εταιρεία πήγε αρκετά καλά, είχαμε μία πάρα πολύ καλή αρχή και το timing, όπως είπα, μας βοήθησε. Καταφέραμε να μεγαλώσουμε την εταιρεία και μετά από μερικά χρόνια, το 2015, μας εξαγόρασε μια μεγαλύτερη αυστριακή εταιρεία. Από τότε, στην ουσία από το 2015 και μετά, προσωπικά συνεχίζω να εργάζομαι στην εταιρεία. Διατηρώ και την ομάδα μου στην Αθήνα. Είμαστε μια ομάδα από 20 άτομα, μια πολύ δημιουργική ομάδα και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό το οποίο μας αρέσει και αυτό που κάναμε εξ αρχής. Σήμερα λοιπόν μου ζητήθηκε να μιλήσω για τις IT ή και γενικότερα θέση εργασίας σε μια εταιρεία στον χώρο του gaming και αυτό θα κάνω. Νομίζω πρέπει να υπάρχει η εντύπωση σήμερα ότι μια εταιρεία παραγωγής παιχνιδιών ή μάλλον κάποιος ο οποίος μπορεί να φτιάξει από μόνος του ένα indie developer ένα παιχνίδι με τη βοήθεια κάποιου γραφίστα, μπορεί πολύ εύκολα να φτιάξει ένα παιχνίδι και να αρχίσει να βγάζει χρήματα. Αυτό, η αλήθεια βασικά σχετικά με αυτό είναι λίγο διαφορετική. Γενικότερα, οι εταιρείες που παράγουν παιχνίδια είναι κανονικές επιχειρήσεις, πρέπει να έχουν έσοδα, πρέπει να καταφέρουν να βγάζουν χρήματα, προκειμένου να είναι βιώσιμες. Οπότε, θα ήθελα λίγο να αναφερθώ συγκεκριμένα σε αυτό το πράγμα και πόσες δεξιότητες, γενικά πόσες διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων με διαφορετικές δεξιότητες και ικανότητες χρειάζονται προκειμένου μια εταιρεία να καταφέρει να είναι βιώσιμη και να καταφέρει να είναι πετυχημένη. Έτσι λοιπόν ξεκινάω με αυτή τη μικρή εισαγωγή. Εδώ πέρα θα ήθελα να αναφερθώ γενικότερα στις κατηγορίες στις διάφορες κατηγορίες εργαζομένων που μπορεί να υπάρχουν σε μια εταιρεία παραγωγής παιχνιδιών. Καταρχήν, οι εταιρείες παραγωγής παιχνιδιών έχουν προϊόντα όπως έχουν και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάποιο προϊόν και το πουλάνε είτε B2C είτε B2B στο διαδίκτυο. Οπότε δεν έχουν κάποια βασική διαφορά σε σχέση με αυτές τις εταιρείες. Γενικότερα, δηλαδή, οι εταιρείες παιχνιδιών πρέπει να έχουν το research and development, πρέπει να έχουν το creative κομμάτι, τον τομέα του product, το monetization και το CRM. Θα αναφερθώ στη συνέχεια σε όλες αυτές τις κατηγορίες και στους τομείς. Την κατηγορία, το τομέα με τα analytics, το marketing, το data και το artificial intelligence, το quality assurance, το customer service, το security και γενικότερα το IT, το HR και το admin και το finance και το legal.
Να ξεκινήσουμε τώρα με την πρώτη κατηγορία, που είναι αυτή που είναι η περισσότερο ευρέως γνωστή, το Research and Development. Εδώ πέρα έχουμε, σε αυτή την κατηγορία έχουμε τους developers, οι οποίοι κατασκευάζουν, παράγουν το παιχνίδι. Έχουμε δύο κατηγορίες, τους front-end και τους back-end developers. Οι πρώτοι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπειρία γενικότερα σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, όπως είναι C-Sharp, Java, και σε διάφορα frameworks, όπως είναι το Unity 3D, Unreal, CocoS 2D, GameMaker και άλλα πολλά. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν να κάνουν με το μπροστά κομμάτι ενός παιχνιδιού. Δηλαδή, αυτό το οποίο βλέπουν οι χρήστες τελικά στην οθόνη του κινητού τους ή στην οθόνη του υπολογιστή τους. Στο back-end κομμάτι τώρα, είναι, όπως ανέφερα και προηγούμενα, τα παιχνίδια είναι προϊόντα τα οποία συνήθως έχουν μία back-end λογική, έχουν το game logic. Όλα αυτά συνήθως είναι προγραμματισμένα σε ένα back-end κομμάτι, σε ένα server-side κομμάτι. Και εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία σε server-side development, γλώσσες προγραμματισμού Java ή και άλλες γλώσσες, και γενικότερα απαιτείται να έχουν εμπειρία σε concurrency, δηλαδή σε διεργασίες που τρέχουν παράλληλα, σε threads, σε κατανεμμένα συστήματα και άλλα πολλά. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η γνώση σε σχεδίαση βάσεων, γενικότερα στο optimization των βάσεων, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά όπως επίσης και επειδή πλέον όλα είναι στο cloud, όλα τρέχουν πλέον στο ίντερνετ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν γνώση σε εργαλεία όπως είναι το AWS, Azure, Kubernetes και άλλα πολλά. Το επόμενο κομμάτι, ο επόμενος τομέας που θα ήθελα να αναφερθώ τώρα, έχω ξεκινήσει να λέω έτσι, να μην εμβαθύνω πάρα πολύ. Θα ήθελα να καλύψω δηλαδή λίγο περισσότερο όλες τις κατηγορίες έτσι, εργαζομένων που μπορεί να υπάρχουν σε μια εταιρεία παραγωγής παιχνιδιών. Και εννοείται, αν υπάρξει κάποια ερώτηση στη συνέχεια, θα χαρώ πολύ να απαντήσω. Έτσι λοιπόν, η επόμενη κατηγορία είναι το creative κομμάτι. Εδώ έχουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με το creativity, με την παραγωγή περιεχομένου δηλαδή. Έχουμε τους game designers, όπου είναι οι άνθρωποι που έχουν την ιδέα, το concept, και είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν αυτή την ιδέα που έχουν να την μεταφέρουν στο προϊόν. Έχουμε τους γραφίστες, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι σχεδιάζουν είτε το UI, UX, είτε και ζωγραφίζουν. Εδώ συνήθως αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν εργαλεία όπως είναι το Photoshop, το Illustration και άλλα πολλά, και γενικότερα έχουν πάρα πολλά skills. Έχουμε τους ανθρώπους που κάνουν το motion και το animation design, φτιάχνουν δηλαδή όλα τα video effects που έχουν τα παιχνίδια, τα animations, ακόμα και πιο low level, έτσι, programming σε shaders. Έχουμε τους sound engineers, όπως καταλαβαίνετε τα παιχνίδια έχουν ήχους, οπότε είναι σημαντικό να υπάρχουν sound engineers. Και έχουμε επίσης και τους copywriters. Οι copywriters είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν οτιδήποτε είναι, οποιοδήποτε λεκτικό περιεχόμενο χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε κανάλι που έχει να κάνει με το προϊόν. Είτε αυτό είναι το website, είτε είναι το ίδιο το προϊόν, είτε είναι κάποια επικοινωνία που γίνεται προς τους χρήστες, είτε με push notifications, μηνύματα ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν το creative κομμάτι είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με την παραγωγή περιεχομένου για το παιχνίδι. Η επόμενη κατηγορία τώρα είναι το product. Τα παιχνίδια είναι και αυτά από μόνα τους ένα προϊόν. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο να υπάρχει η ομάδα του product σε μια εταιρεία παραγωγής παιχνιδιών. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε ανθρώπους, έχουμε τον, για παράδειγμα ενδεικτικά μια θέση. Όπως είπα νωρίτερα, δεν έχω βάλει πάρα πολλές θέσεις, αλλά έχω βάλει ενδεικτικά κάποιες. Εδώ έχουμε, ας πούμε, τον Product Manager. Ο Product Manager είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, για την επιτυχημένη ανάπτυξη βασικά ενός προϊόντος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί το vision, δημιουργεί τη στρατηγική και το roadmap του προϊόντος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος συλλέγει όλα τα requirements και γράφει τα specifications για το product και τα features. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος φτιάχνει τα wireframes, τα user stories, γενικότερα όλα τα user flows που έχει να κάνει, θα πρέπει να δημιουργηθούν, και είναι και ο άνθρωπος που κάνει prioritization της ανάπτυξης του προϊόντος και των features. Και είναι επίσης και ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλύσει τα αποτελέσματα και το πόσο καλά πήγε ένα παιχνίδι ή ένα feature, και θα προσπαθήσει να αλλάξει πράγματα προκειμένου να το κάνει πετυχημένο.
Ο επόμενος τομέας τώρα έχει να κάνει με το monetization και το CRM. Όπως είπα και στην αρχή, εδώ μιλάμε για μια επιχείρηση, μιλάμε για ένα προϊόν στην ουσία, το οποίο θέλουμε να μπορεί να βγάζει χρήματα, έτσι ώστε να είναι πετυχημένο, για να είναι βιώσιμη και η επιχείρηση. Διαφορετικά, δεν είναι βιώσιμο αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, έχουμε για παράδειγμα την ομάδα του monetization. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε το monetization manager, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για το revenue και γενικότερα για τα KPIs που έχουν να κάνουν με το revenue. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τις στρατηγικές για το monetization, το τι θα χρεώσει στην εφαρμογή, πώς θα το χρεώσει, τι είναι αυτό που θα πάρει ο χρήστης. Όπως επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα παρακολουθήσει και τα KPIs σχετικά με αυτό. Θα δούμε αργότερα και άλλους τομείς που έχουν να κάνουν αυτό και για τα analytics αλλά και για το business intelligence. Θα σας μιλήσω αργότερα. Μία άλλη σημαντική κατηγορία εδώ πέρα είναι τα operations. Γενικότερα τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατάνε τους χρήστες τους engaged, δηλαδή να έχουν καθημερινή επικοινωνία με τους χρήστες τους. Όλο αυτό το πράγμα προκύπτει από την ομάδα του operation. Άρα εδώ έχουμε μία ομάδα, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι φτιάχνουν ένα καθημερινό πλάνο επικοινωνίας με διάφορα tasks, challenges, ενημερώσεις προς τους χρήστες. Και έτσι γενικότερα η ομάδα των operations φτιάχνει αυτό το πλάνο και το υλοποιεί μέσα από διάφορα κανάλια, τα οποία μπορεί να είναι push notifications, emails ή οτιδήποτε. Εδώ νομίζω ότι αξίζει να αναφέρω ότι για αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται εργαλεία, τα οποία είναι πάρα πολύ εξελιγμένα, χρησιμοποιούν AI, artificial intelligence, για να κάνουν το segmentation των χρηστών, προκειμένου να δημιουργούνται καμπάνιες, μικροκαμπάνιες για χρήστες σε συγκεκριμένα life cycles, συγκεκριμένες ιδιότητες. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει νόημα να στείλεις μια καμπάνια σε ένα paid customer ο οποίος συνεχίζει να πληρώνει για να του προτείνεις να πληρώσει κάτι. Ή τέλος πάντων, ίσως να μην ήταν πολύ καλό το παράδειγμα που έδωσα, αλλά γενικότερα ο στόχος αυτού εδώ του εργαλείου και αυτής της ομάδας είναι να κάνουν μικρές καμπάνιες σε συγκεκριμένα segments από χρήστες. Π.χ. χρήστες οι οποίοι είναι ενδεχομένως πολύ πιθανό να γίνουν churn, να φύγουν από την εφαρμογή, τους στέλνεις π.χ. κάποιο bonus ή κάνεις μια συγκεκριμένη επικοινωνία για αυτούς τους χρήστες. Όλα αυτά τα πράγματα γίνονται από συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία είναι αρκετά εξελιγμένα και τα οποία χρησιμοποιεί αυτή η ομάδα που κάνει τα operations στην ουσία. Το επόμενο κομμάτι έχει να κάνει με το marketing. Όπως καταλαβαίνετε, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τμήμα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με οτιδήποτε έχει να κάνει με το user acquisition. Για παράδειγμα, έχουμε το user acquisition manager, ο οποίος διαχειρίζεται όλα τα διαφορετικά κανάλια από τα οποία μπορούμε να αγοράσουμε traffic, όπως είναι το Facebook, το Google, Uplovin και διάφορες άλλες εταιρείες, online ή offline, μπορεί να είναι και offline. Και γενικότερα στόχος αυτού του ανθρώπου είναι να βρίσκει κανάλια και να δημιουργεί και το περιεχόμενο το οποίο επικοινωνείται σε αυτούς τους χρήστες προκειμένου να τους φέρει στην εφαρμογή. Οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το marketing. Το επόμενο κομμάτι έχει να κάνει με τα analytics. Εννοείται και εδώ είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός τομέας. Έχουμε δύο κατηγορίες, τα product business analyst. Έχουμε το product business analyst που είναι το BI team και έχουμε και το marketing business analyst. Το πρώτο, στην ουσία τι κάνουν εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Παίρνουν ένα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων από το ίδιο το προϊόν, από τη χρήση του προϊόντος, τα βάζουν σε κάποιες δομές, εσωτερικές δομές στην εταιρεία και προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτόματα dashboards, δηλαδή κάποια dashboards με τα οποία παρακολουθούν σε καθημερινή βάση το πώς λειτουργεί το προϊόν, ποια είναι η χρήση του προϊόντος, ακόμα και σε επίπεδο features. Και προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποια business ερωτήματα εσωτερικά στις ομάδες του product, προκειμένου να βελτιώσουν τα features ή το προϊόν. Δηλαδή, για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν δουλεύει αυτό το feature ή για ποιο λόγο οι χρήστες εδώ μπαίνουν και φεύγουν και δεν ξοδεύουν χρόνο. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, προσπαθούν να λύσουν προβλήματα στο προϊόν, στο παιχνίδι, και αυτό γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και το marketing business analyst, όπου στην ουσία εδώ μετράνε τα αποτελέσματα από τις καμπάνιες, από τους χρήστες που αγοράσαμε,
προκειμένου να αξιολογήσουν τα διαφορετικά κανάλια, ποια κανάλια είχαν καλύτερη απόδοση, ποια δεν πήγαν καλά, γιατί όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις εταιρείες, όταν ξοδεύετε, για παράδειγμα, ένα δολάριο για να αγοραστεί ένας χρήστης, πρέπει να σιγουρευτούμε ότι στο τέλος ας πούμε, της μέρας ή μάλλον στο lifetime value αυτού του χρήστη πρέπει να προκύψει ένα έσοδο το οποίο θα είναι κάτι λίγο παραπάνω από ένα δολάριο. Διαφορετικά δεν θα είναι βιώσιμη η επένδυση του να αγοράσουμε αυτούς τους χρήστες. Το επόμενο κομμάτι έχει να κάνει με τα data και το artificial intelligence και εδώ να πω πολύ γρήγορα ότι έχουμε ανθρώπους, μια θέση ας πούμε για παράδειγμα είναι οι data engineers, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τα δεδομένα της εφαρμογής από διάφορες πηγές, τα βάζουν σε κάποιες δομές και είναι οι άνθρωποι που τα παραδίδουν στο BI team, δηλαδή στους product analysts. Είναι δηλαδή engineers οι οποίοι παίρνουν τα δεδομένα και τα αναπτύσσουν σε δομές όπως είναι ας πούμε, το Tableau, το Panoply, Metabase, Snowflake, Fivetran και άλλα πολλά τα οποία χρησιμοποιούμε. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και στο Game Economy, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτω από αυτή την κατηγορία μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την οικονομία του συστήματος ενός παιχνιδιού. Γενικότερα, τα παιχνίδια έχουν κάτι το οποίο λέγεται Economy, στο οποίο στην ουσία, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε εικονικά νομίσματα, υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν κάποιο value, οπότε λέμε ότι δίνουμε στους χρήστες καθημερινά χ από αυτό το virtual currency, αλλά ακόμα και στο όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα feature, όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο feature, στην ουσία παίρνουμε ιστορικά δεδομένα των χρηστών από τη χρήση του παιχνιδιού, τα προσομοιώνουμε, κάνουμε μια μεγάλη προσομοίωση και με βάση αυτά έχουμε ήδη και γνωρίζουμε τι είναι αυτό το οποίο θα προκύψει από το νέο feature. Δηλαδή, και πόσο currency είναι αυτό το οποίο θα καταναλωθεί, πόσο είναι αυτό το οποίο θα δώσουμε στους χρήστες και ούτω καθεξής. Οπότε, γενικότερα, όλο αυτό το οικονομικό σύστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαιτεί ένα άνθρωπο ο οποίος, στην ουσία, αναπτύσσει μοντέλα, τα οποία γίνονται reflect γενικότερα στο προϊόν και στα features. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα, στα καζίνο παιχνίδια για κάθε 100 coins ή chips τα οποία παίζει ένας χρήστης, εμείς επιστρέφουμε πίσω το 97% π.χ. το 97 coins. Άρα, το economy τι λέει εδώ πέρα, λέει ότι αυτό που κρατάμε εμείς για κάθε 100 coins τα οποία κάνει bet ο χρήστης, δίνουμε τα 97 πίσω και κρατάμε τα 3. Οπότε αυτό είναι το κέρδος του economy. Τελειώνοντας σιγά σιγά, θα ήθελα να αναφερθώ και στο γενικότερα στο IT, στο security. Όπως καταλαβαίνετε, τα παιχνίδια είναι προϊόντα τα οποία έχουν πάρα πολύ περιεχόμενο. Το big data είναι πάρα πολύ σημαντικό, άρα έχουμε πολύ μεγάλες δομές, πάρα πολλά δεδομένα. Οι βάσεις δεδομένων είναι clusters και μεγάλα installations, οπότε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει γνώση σχετικά με αυτό. Επίσης, το performance και το tuning των βάσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό και άλλα συναφή πράγματα όπως το disaster recovery, πλάνο, το backup policy και ούτω καθεξής. Γενικότερα τα DevOps είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά τώρα τελευταία επίσης εξίσου σημαντικό είναι το data protection και compliance. Γενικότερα βλέπουμε ότι όλες οι εταιρείες πάνε προς αυτή την κατεύθυνση όπου θέλουν να σιγουρευτούν ότι τα data τα οποία έχουμε είναι ασφαλή, αποθηκεύονται με σωστό τρόπο, σε ασφαλές περιβάλλον και αυτό το βλέπουμε από όλες τις μεγάλες εταιρείες, Google, Apple, Facebook, όπου συνεχώς θέλουν να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα των χρηστών τους είναι ασφαλή. Τέλος, έχουμε το Quality Assurance. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα προϊόν. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί σωστά, οπότε έχουμε αντίστοιχα την ομάδα του QA που κάνει το Quality Assurance, βρίσκει προβλήματα, τα κάνει report στους developers και ούτω καθεξής. Αντίστοιχα, υπάρχει το Customer Support, όπου είναι η ομάδα η οποία απαντάει στα ερωτήματα που έρχονται από τους χρήστες, προσπαθεί να λύσει προβλήματα, έχει access στο back office, κάνει reports σχετικά με τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν στο προϊόν. Και τέλος κλείνοντας, έχουμε το human resources και γενικότερα
το finance και legal, εδώ δεν έχω βάλει πράγματα, είναι λίγο πιο έτσι administrative πράγματα. Κλείνοντας, επειδή δεν θα ήθελα να ξοδέψω και πάρα πολύ χρόνο σε αυτό, το αποτέλεσμα αυτής της παρουσίασης, αυτό που ήθελα δηλαδή να δώσω, είναι ότι γενικότερα σε όλες αυτές τις εταιρείες δεν είναι μόνο οι developers. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά διαφορετικά skills, πολλές διαφορετικές ικανότητες και δεξιότητες, soft skills, όχι μόνο δηλαδή developers, και είναι εξίσου σημαντικές για τη βιωσιμότητα και για την επιτυχημένη πορεία μιας τέτοιας εταιρείας. Οπότε, ναι, αυτό θα ήθελα να πω και να κλείσω. Και ναι, δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήματα. Εννοείται ότι υπάρχουν ερωτήματα, αρκετά ερωτήματα. Πολύ ενδιαφέρον που δεν εστιάσατε μόνο στο developing της κατάστασης που θα ανέμενε κάποιος. Έχουμε τέσσερα ερωτήματα, να δούμε στα τέσσερα λεπτά που μας μένουν περίπου. Ο Χρήστος Τσιγαρίδας ρωτάει, στην Ελλάδα έχει μέλλον αυτό το επάγγελμα? Πόσο μπορείτε έτσι πιο σύντομα? Ναι, κοιτάξτε, στην Ελλάδα η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές οργανωμένες επιχειρήσεις που να κάνουν αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι κάποιος πλέον μπορεί να είναι στην Ελλάδα και να δουλεύει remote σε μια εταιρεία παραγωγής παιχνιδιών. Εντάξει, εννοείται ότι η εταιρεία μας είναι μία από τις λίγες, αν και η δική μας εταιρεία γενικότερα δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχουμε μία ομάδα 20 ατόμων, αλλά παρόλα αυτά, επειδή γενικότερα θεωρώ δεν υπάρχουν πολλοί game developers, είναι πολύ δύσκολο οι εταιρείες να βρούνε, θεωρώ ότι ακόμα και αν κάποιος βρίσκεται στην Ελλάδα, θα μπορούσε να βρει εργασία remotely. Είναι μία σχετική ερώτηση αυτό, αν υπάρχουν από την κυρία Διονυσία Ευαγγελιστή Λούντα, αν υπάρχουν κατά την άποψή σας αρκετές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα στον τομέα του gaming. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις. Ναι, τουλάχιστον από όσο ξέρω και επειδή ξέρω λίγο την αγορά. Αλλά και εδώ θα απαντούσα το ίδιο πράγμα, ότι δεν χρειάζεται, ας πούμε, να δουλέψεις απαραίτητα για μια αμιγώς ελληνική εταιρεία. Μπορεί να δουλέψεις για μια ξένη εταιρεία από το σπίτι σου. Εμείς, για παράδειγμα, στην εταιρεία μας δουλεύουμε όλοι remote αυτή τη στιγμή. Δουλεύουμε όλοι από το σπίτι μας. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο σπίτι μου. Άρα υπάρχει ζήτηση από εταιρείες του εξωτερικού για το τομέα του gaming στην Ελλάδα? Ναι. Θεωρώ ότι ή τουλάχιστον, επειδή το βλέπω και από τη μαμά εταιρεία, δηλαδή εμάς η αυστριακή εταιρεία, η οποία είναι στην Αυστρία και δεν μπορεί πολύ εύκολα να βρει προγραμματιστές, σίγουρα υπάρχει και το μοντέλο του remote working από το σπίτι δηλαδή, και σίγουρα παίρνουν ανθρώπους, ή ξέρω ότι έχουμε προσλάβει και ανθρώπους στην Αθήνα για την μαμά εταιρεία στην Αυστρία. Οπότε έρχονται, λέω, ένα και περισσότερες ερωτήσεις. Πόσο εύκολο είναι να βρείτε, ρωτάει η Μαρία Βαξεβάνη, τα ταλέντα που αναζητάτε? Μιλάμε για εργαζόμενους με πολύ εξειδικευμένες γνώσεις. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχήν, κανείς ο οποίος βγαίνει από το πανεπιστήμιο δεν είναι έτοιμος, δεν έχει την εμπειρία. Άρα, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν μας ακούνε καταρχήν φοιτητές ή άνθρωποι οι οποίοι μόλις έχουν τελειώσει τη σχολή τους, είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούν μόνοι τους, να κάνουν πράγματα, να δοκιμάσουν πράγματα. Εγώ προσωπικά, όταν είναι να προσλάβω έναν άνθρωπο, πάντα κοιτάω το αν είχε κάποιο pet project, κάτι το οποίο προσπάθησε μόνος του. Άρα, δεν είναι απαραίτητο να βγει έτοιμος από το πανεπιστήμιο. Μπορεί μόνος του, ας πούμε, να ασχοληθεί, να προσπαθήσει. Εσείς πώς ξεκινήσατε, επειδή είναι και μια σχετική ερώτηση αυτό? Ναι. Με πόσα άτομα στην ομάδα σας? Εμείς ξεκινήσαμε, καταρχήν, όταν ξεκινήσαμε, ήμουνα ο μοναδικός developer στην εταιρεία μου. Έτσι. Δηλαδή, ήμουνα εγώ και ο συνεργάτης μου, ο οποίος δεν έκανε development. Άρα, ξεκίνησα μόνος μου. Σιγά-σιγά, μετά πήραμε developers και έτσι μεγάλωσε η ομάδα. Βέβαια, ήταν και διαφορετικές οι συγκυρίες τότε. Δούλευα ήδη σε κάποια ευρωπαϊκά projects, γιατί δούλευα σε κάποιο ερευνητικό ίδρυμα, όπου εκεί είχα έρθει σε επαφή με το κομμάτι του mobile και κατάφερα, ας πούμε. Αλλά ήταν κάτι το οποίο το κυνήγησα μόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι εάν δεν προσπαθήσει κάποιος, εάν δεν ξοδέψει χρόνο, ατομικό χρόνο, να προσπαθήσει να κάνει πράγματα μόνος του, τότε μειώνονται οι πιθανότητες πραγματικά να τον πάρει μια εταιρεία, ακόμα και αν είναι σε αρχικό στάδιο. Υπάρχει άλλη μια ερώτηση, που αν πιστεύετε ότι θα υπάρξει αύξηση της θέσεων εργασίας. Εντάξει, φαντάζομαι όσο αναπτύσσεται η αγορά θα... Κοιτάξτε, γενικότερα το gaming θεωρώ ότι είναι ένα στο δευτερόλεπτο που έχουμε, δηλαδή. Έχει αρκετό μέλλον. Είναι κάτι το οποίο γενικά και σαν industry μεγαλώνει πάρα πολύ. Ξέρετε ότι και τα κινητά τηλέφωνα, οι χρήστες παίζουν πλέον πάρα πολύ, ασχολούνται. Νομίζω ότι πάντα θα είναι μια αυξανόμενη πορεία.
Και όσο υπάρχουν επιτυχημένες προσπάθειες στην Ελλάδα και εταιρείες όπως η δική μας, νομίζω πάντα θα είμαστε σε μια ανωδική πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εξάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή καλά. Συνέχεια. Γεια σας.